Goal. Ένα παιχνίδι που παραδοσιακά πεζόταν από άντρες μεγάλης ηλικίας και υψηλής εισοδηματικής τάξης σε Βόρεια Ευρώπη και Αμερική. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι οικονομικοί παράγοντες του τουρισμού και της κτηματαγοράς συνδυάζουν το μεσογειακό κλίμα με το άθλημα του golf, εισάγοντας παίκτες αλλά και ολόκληρους οικισμούς στις χώρες της Μεσογείου, χάρη της ανάπτυξης του τουρισμού τους. Ήδη από τη δεκαετία του 70, βορειοευρωπαίοι συνταξιούχοι άρχισαν να καταφθάνουν στην Ισπανία, που εξοπλίστηκε αναλόγως με πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες και γήπεδα γκολφ, ο αριθμός των οποίων σήμερα φτάνει τα 400. Σας προβληματίζει καθόλου ότι η αρχή για την καταπολέμηση ερημοποίησης κατατάσσει την περιοχή στην κίτρινη ζώνη, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για ερημοποίηση? Η Χερσόνησο Κρήτης εγκαινιάστηκε το 2003 το πρώτο γκολ 18 οπών στο πλαίσιο της αναβάθμισης του τουρισμού. Σε έκταση 800 στρεμμάτων, το γήπεδο αυτό φτιάχτηκε αυτόνομο, χωρίς άλλες εγκαταστάσεις, από μετόχους υπαρχόντων ξενοδοχείων της ήδη τουριστικά ανεπτυγμένης Χερσονήσου. Λοιπόν, ολόκληρο το βίντεο θα το παρουσιάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα έχετε όλο το χρόνο να την παρακολουθήσετε. Εδώ έχω την αφίσα από η οποία κυκλοφόρησε μια ταινία για τον τουρισμό, τα θέρετρα γκολφ, την ανάπτυξή τους, στρατηγικούς επενδυτές και το νομοσχέδιο Fast Track από την Έλλη Ψαρού, την οποία καλωσορίζω. Ένα χρόνο είχαμε περίπου να βρεθούμε, τα είχαμε ξαναπεί εδώ. Καλωσορίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας και είστε με κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον Αριστείδη τον Παπαδάκη. Γεια χαρά. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ θερμά. Έχουμε αύριο, κυρίες και κύριοι, την εκδήλωση, αύριο 11 του Μάη, ώρα 8.30 στον πολυχώρο της πρώην Λαχανογοράς στο Ηράκλειο. Και βεβαίως υπό την οικολογική παρέμβαση Ηρακλείου, που είναι η διοργανώτρια αρχή, κύριε Παπαδάκη. Διοργανώτρια είναι, δεν είναι αρχή. Εντάξει, η διοργανώτρια ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, μετά την παρουσίαση του βιβλίου που είχαμε κάνει και πέρυσι εδώ, θα κρατάω καλύτερα την αφίσα, ταιριάζει περισσότερο, στο ταξίδι στην Σαμοθράκη, που ήταν ένα εκπληκτικό πολιτικό ημερολόγιο. Καλωσορίζω και πάλι σήμερα την Έλλη Ψαρού, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα εδώ πέρα, για δεύτερη φορά στην πόλη του Ηρακλείου, έχοντας στις αποσκευές σου, Νέλη, μια ταινία. Έτσι. Αλλά ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να ενημερώσει, να προβληματίσει και να ψυχαγωγήσει δημιουργικά, όπως εύστοχα αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, το Golfland, έτσι. Δηλαδή, ευελπιστούμε να υπάρξει και συνέχεια, φεύγοντας κανείς από αυτή τη βραδιά, να προβληματιστεί και να βρει αφορμές για περαιτέρω αναζήτηση, ενδεχομένως για δράση, αν το κρίνει απαραίτητο. Γενικώς, να υπάρξει μια συνέχεια. Mm-hmm. Κύριε Παπαδάκη, πριν μας πει περισσότερα η κυρία Ψαρού, θα ήθελα να μου πείτε πώς παίρνετε την απόφαση να παρουσιάσετε αυτόν τον προβληματισμό, γιατί για προβληματισμός πρόκειται, και μια άλλη προσέγγιση και διάσταση στο θέμα του συγκεκριμένου αθλήματος και της αξιοποίησης της γης. Διότι φαντάζομαι ότι όσοι λένε όχι στον γκολφ, δεν λένε όχι στο άθλημα. Λένε όχι στον τρόπο με τον οποίο η γη αξιοποιείται προκειμένου να μετατραπεί σε ένα γήπεδο γκολφ όπου θα παιχτεί το συγκεκριμένο άθλημα. Ναι, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ εδώ και αρκετά χρόνια και έχουμε κάνει και αρκετές εκδηλώσεις σχετικά με αυτό. Ημερίδες, συνέδρια. Μας απασχολεί ιδιαίτερα επειδή, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι ακριβώς ένα άθλημα το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας δεν είναι το άθλημα, δεν έχουμε τίποτα με το γκολφ, το να παίζει κανείς γκολφ. Είναι με το γεγονός ότι για να παίξει κανείς γκολφ κάνοντας διακοπές, χρειάζεται καταρχήν ένα τεράστιο γήπεδο, το οποίο θέλει πάρα πολλά στρέμματα και χρειάζεται ένα τοπίο ολόκληρο να αλλάξει και πάρα πολύ νερό να ποτίζεται. Και είναι ότι συνήθως μαζί με τα γήπεδα γκολφ πηγαίνουν και οι παραθυριστικές κατοικίες, με σκοπό την πώλησή τους ή την ενοικίασή τους. Mm-hmm. Επίσης και αυτές είναι τεράστιες περιοχές γύρω από τα γήπεδα. Αυτό σημαίνει μια στροφή προς ένα είδος τουριστικής ανάπτυξης που θεωρούμε ότι δεν ταιριάζει στην ξηροθερμική περιοχή της Κρήτης για πάρα πολλούς λόγους.
Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν ταιριάζει ούτε αισθητικά, ούτε οικολογικά, διότι είναι σαν να παίρνουμε ένα κομμάτι από τη Σκωτία, ας πούμε, και να ερχόμαστε να το φυτέψουμε στην Μεσογειακή Κρήτη και μάλιστα σε ένα μέρος της χώρας μας που κινδυνεύει πολύ σοβαρά από ερημοποίηση. Και κάθε τι που κάνουμε στο τοπίο πρέπει να γίνεται μετά με πολύ μεγάλη προσοχή. Έπειτα, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι αυτές οι επενδύσεις, κατά κανόνα, γίνονται σε περιοχές που κατά τα άλλα είναι προστατευόμενες. Αν δείτε δηλαδή, αν παρακολουθήσετε τις προτάσεις που έχουν γίνει τουλάχιστον για την Κρήτη, να εγκατασταθούν γήπεδα γκολφ με παραθυριστικές κατοικίες, ας πούμε κάμπο σίδερο, στα Μάταλα πάλι, στη Σιδερόπετρα, στο Κάβο Πλάκο. Οι περισσότερες από αυτές είναι σε περιοχές που είναι μέσα στο δίκτυο Natura. Οι επενδυτές με κάποιο τρόπο προσπαθούν να πάρουν τη γη, είτε να την νοικιάσουν, είτε να την αγοράσουν, και οι επενδύσεις αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες, δηλαδή είναι εκτός μέτρου από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Έτσι. Δεν μιλάμε κάθε φορά για πολλές χιλιάδες παραθυριστικές κατοικίες και δύο ή τρία γήπεδα γκολφ μαζί, ας πούμε, όπως στην περίπτωση του Κάβο Σίδερο. Έχουμε άμεσο ενδιαφέρον λοιπόν για αυτό το θέμα και θέλουμε να το συζητήσουμε σοβαρά, διότι θεωρούμε ότι είναι και λάθος ως αναπτυξιακή επιλογή. Ακούμε πολύ συχνά τους πολιτικούς να λένε ότι να προστατέψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, να αναδείξουμε τον αρχαιολογικό μας πλούτο, να προστατέψουμε το τοπίο, να υποφεληθούν οι τοπικές κοινωνίες. Στην πράξη όμως δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αντίθετα, αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα να καταρρεύσουν, ώστε τελικά όταν έρχεται ένας επενδυτής που λέει: εγώ θα φτιάξω εδώ μια πολύ μεγάλη επένδυση, θα σας δώσω σε όλους σας δουλειές και όλα θα είναι ωραία και καλά, είναι σαν να έρχεται κάποιος ο οποίος έχει τέλος πάντων κάτι να προτείνει, αφού εκεί δεν γίνεται τίποτα. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι επιλογές ανάπτυξης και στρατηγικές, περιμένοντας να έρθει κάποιος να μας σώσει. Έτσι. Κυρία Ψαρού, να ρωτήσω πώς εξετάζει η ταινία αυτή το θέμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, καταρχήν να ρωτήσω γιατί και με ποιες αφορμές ξεκινήσατε να κάνετε αυτή την ταινία. Και μετά θέλω να μου πείτε πώς κάνατε λίγο, να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο. Ναι. Η αφορμή ήταν έτσι πολύ απλά ένας άνθρωπος, μάλλον η αφορμή ήταν το βιβλίο μου, έτσι για να ξεκινήσουμε και από την περσινή μου επίσκεψη εδώ, όπου είχα κάνει μία μελέτη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, για την πολιτική στην Ελλάδα ήταν το βιβλίο μου, και εκεί είχα μελετήσει για πρώτη φορά τα θέρετρα γκολφ. Μετά κάποιος γνωστός μου με ενημέρωσε για κάποια άλλα γήπεδα γκολφ που πάνε να γίνουν στην Αταλάντη, στο Βόλο κτλ. Είχα έναν φίλο μαζί εκείνη τη στιγμή, ο οποίος είναι καμεραμάν. Μου λέει, βάζω την κάμερα, βάζει στην έρευνα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η δουλειά, πολύ απλά, από μία συνάντηση. Τι διάρκεια έχει? Είναι 80 λεπτά. Ακούγεται μεγάλο. Δεν είναι, περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Προσπαθούμε να δείξουμε το θέμα συνολικά για την Ελλάδα, καλύπτοντας 5 περιοχές. Ναι, το είδα αυτό. Έχετε πάει Αταλάντη, Βόλο, Χαλκιδική, Πύλο και βεβαίως Χερσόνησο. Χερσόνησο, ναι. Έτσι. Ένα λεπτό, θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ. Είπε ο κύριος Παπαδάκης λίγο νωρίτερα ότι είναι σαν να παίρνεις ένα κομμάτι της Σκωτίας και να το φέρνεις στην Κρήτη. Να το δεχτώ. Αλλά αυτό μπορεί να ισχύει για όλη την Ελλάδα τελικά. Τι έδειξε το πόρισμα, ότι όλη η Ελλάδα υπάγεται στον ίδιο παρανομαστή? Για να απαντήσω στο συγκεκριμένο, όλη η Ελλάδα δεν είναι Σκωτία. Αλλά αυτό που είπε ο Αριστίδης είναι η μία άποψη και είναι η άποψη που έχει ο ίδιος ο Αριστίδης, αλλά και συχνά οι μέλη οικολογικών οργανώσεων και όχι μόνο. Η άποψη αυτή είναι μία από τις απόψεις που προβάλλεται στο ντοκιμαντέρ. Αυτό που θέλησα να κάνω δεν είναι να προβάλλω μία άποψη ή την άποψη τη δική μου ή όποια και αν είναι αυτή. Αλλά αυτό που θέλησα να κάνω είναι αυτό που νομίζω ότι λείπει από την Ελλάδα, δηλαδή ανεξάρτητη δημοσιογραφία, αντικειμενική έρευνα, να το πω έτσι. Οπότε έχω και την άλλη άποψη μέσα στην έρευνα. Τι λέει, γιατί ήθελα να το ρωτήσω αυτό, τι λέει η άλλη άποψη? Η άλλη άποψη λέει ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Αυτό είναι το μόνο το οποίο έχουμε και στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε πρωταρχικά. Οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον
τουρισμό. Αυτές οι μονάδες, αυτές οι επενδύσεις σε θέρετρα γκολφ, οι οποίες δεν είναι επενδύσεις σε γήπεδα γκολφ. Το γκολφ είναι ένα μικρό κομμάτι αυτό των επενδύσεων. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι η παραθεριστική κατοικία. Εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι και εκεί είναι και τα σημαντικά έσοδα αυτών των επενδύσεων. Θεωρούν λοιπόν... Λέτε δηλαδή ότι οπουδήποτε δημιουργηθεί ένας χώρος ως γήπεδο γκολφ, μπορεί να δημιουργηθεί και παραθεριστική κατοικία. Όχι μπορεί. Στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτά είναι τα επενδυτικά σχέδια. Η μοναδική περίπτωση από όσες έχω ερευνήσει που η πρόταση ή η υλοποίηση ήταν μόνο για γήπεδο γκολφ, ήταν στη Χερσόνησο Κρήτης, όπου και πάλι το γήπεδο γκολφ δημιουργήθηκε από μετόχους ξενοδοχείων της Χερσονήσου. Οπότε πάλι υπήρχε ένας συσχετισμός με τα ξενοδοχεία. Και εκ των υστέρων βλέπουμε και μια οικιστική ανάπτυξη γύρω-γύρω. Πάντως είναι το μοναδικό παράδειγμα. Μάλιστα. Την είδατε την ταινία, προλάβατε, κύριε Παπαδάκη, ή θα τη δείτε, την έχετε δει. Τι είναι αυτό που κάνει εντύπωση? Είδαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα στο ξεκίνημα, τη στιγμή που σας υποδέχτηκα. Και στο επόμενο μέρος της εκπομπής που θα σας αποδεσμεύσω κιόλας, θα κλείσουμε με αυτό. Θα το δούμε ένα απόσπασμα που μας έχετε παραχωρήσει ευγενικά. Και νομίζω ότι σε τοπικό επίπεδο είμαστε και οι πρώτοι που το μεταδίδουμε. Έτσι είναι, κυρία Ψαρούλα, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε οι πρώτοι, ναι. Είναι και η δεύτερη προβολή στην Ελλάδα αυτή που θα γίνει αύριο. 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 Τι ήταν αυτό το οποίο σας αγγίζει περισσότερο βλέποντας την ταινία, κύριε Παπαδάκη? Καταρχήν είναι αξιοπρόσεκτο αυτό ακριβώς που είπε και η κυρία Ψαρού, ότι είναι μια δημοσιογραφική έρευνα. Έχει όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή, που περιμένει κανείς να δει όταν θέλει να εξετάσει ένα θέμα σφαιρικά. Μπορεί να δει και τις δύο απόψεις ή και περισσότερες από δύο, αν θέλετε. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση στην ταινία είναι ότι είναι μια ταινία που απευθύνεται σε ανθρώπους που σκέφτονται. Δεν είναι μασημένη τροφή. Είναι μια ταινία που βάζει ζητήματα, δίνει πληροφορίες, βάζει ερωτήματα και θέτει τον θεατή της ταινίας στη θέση να σκεφτεί γύρω από όλα αυτά που βλέπει και δεν του δίνει έτοιμα συμπεράσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Και θεωρώ ότι είναι και ένα από τα θετικά σημεία, τα δυνατά σημεία της ταινίας. Μάλιστα. Κυρία Ψαρού, αντίστοιχα. Ποια θεωρώ εγώ ότι είναι τα προτερήματα της ταινίας? Εγώ περιμένω να τα ακούσω από τους θεατές. Εγώ αν την είχα δει θα σας έλεγα, δεν έχω προλάβει να τη δω. Για μένα το πιο σημαντικό προτέρημα είναι ότι ασχολείται με την ενημέρωση του κοινού πάνω σε ένα θέμα για το οποίο υπάρχει σχεδόν καθολική άγνοια. Όταν έκανα αυτό το ντοκιμαντέρ και με ρωτούσαν διάφοροι φίλοι με τι ασχολείσαι, λέω κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τα γκολφ. Μου λέγανε γκολφ. Κάποιος μάλιστα μου είπε δεν εννοείς τα Volkswagen. Καθολική άγνοια για το θέμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη του συνεισφορά. Ότι θα αναδείξει δηλαδή το θέμα. Ότι θα ενημερώσει για ένα θέμα για το οποίο δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Έτσι. Να πω ότι το ντοκιμαντέρ αυτό είναι ένα προϊόν έρευνας δικό σας και ως συγγραφέως και ως πρώην πανεπιστημιακού, καθώς και όλων των συνεργατών που συνεισέφεραν εθελοντικά την εργασία τους σε αυτή την προσπάθεια της ανεξάρτητης ενημέρωσης και των τοπικών κοινωνιών και όχι μόνο. Είναι η αρχή, δηλαδή να περιμένουμε ότι αυτό θα δώσει το έναυσμα για κάτι που θα είναι το μέρος δεύτερο, να το πω, ή έγινε, έκλεισε, τελείωσε και το μπαλάκι πλέον του γκολφ ή της υποθέσεως θα πάει σε αυτούς που έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Τι πιστεύετε? Γενικώς η πρόθεσή μου είναι να πετάξω το μπαλάκι στους ενδιαφερόμενους. Από εκεί και πέρα ισχύει και το ποτέ μιλες ποτέ. Θέλω να πω ότι αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον, αυτή τη φορά να υπάρξουν και κάποια χρήματα, γιατί η εθελοντική εργασία έχει κάποια όρια, καταλαβαίνετε. Αν μπορέσουμε λοιπόν και αξιοποιήσουμε αυτή τη δουλειά με τρόπο που να μας δώσει πόρους να τη συνεχίσουμε, βεβαίως και θα το θέλαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσουμε το ραντεβού για αύριο για να σας αποδεσμεύσω, σεβόμενος και τον συνάδελφο που σας περιμένει στο ραδιόφωνο σε λίγα λεπτά, να μας πείτε πού περιμένετε τον κόσμο που θα παρακολουθήσει αύριο την ταινία. Και βεβαίως το φαντάζομαι θα ακολουθήσει και η συζήτηση, έτσι δεν είναι? Θα το πω όλο μαζί, ότι θα γίνει η προβολή της ταινίας Golf Land της Νέλης Ψαρού αύριο στις 8.30 το βράδυ στον Πολυχώρο, δηλαδή στην παλιά Λαχαναγορά. Την εκδήλωση διοργανώνει
Μυθολογική παρέμβαση Ηρακλείου και θα είναι και η σκηνοθέτης, δημιουργός ταινίας μαζί μας για συζήτηση μετά την προβολή. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, με το καλό να ξανανταμώσουμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είμαστε εδώ και με χαρά θα παρουσιάσουμε οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Κυρίες και κύριοι,